Πάμε για 2-2 μετά την γκέλα με τη Σερβία και το Κόσοβο. Η Ελλάδα θα συνυπογράψει συμφωνία άμυνας ασφάλειας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλβανίας. Έντονο παρασκήνιο έχουμε λοιπόν στον αλβανικό τύπο που αναφέρει επικαλούμενος δήθεν και ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε να ξεκινήσει την διαδικασία για την υπογραφή της Συμφωνίας Άμυνας και Ασφάλειας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τιράνων με βάση τα συγκεκριμένα σχέδια συμφωνιών με την Αλβανία και άλλες υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Οι εσωτερικές συζητήσεις μεταξύ των συναρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, αλλά πριν από λίγες ημέρες προτάθηκαν συγκεκριμένα προσχέδια συμφωνίας με την Αλβανία και άλλες υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ο λόγος της ένταξης της Αλβανίας στους ευρύτερους στόχους της στρατηγικής πυξίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή της ασφάλειας και της άμυνας. Θα υπάρξουν άραγε Έλληνες πολιτικοί που θα συνυπογράψουν παρά τις δημόσιες διακηρύξεις έναντι του γνωστού αλλοπρόσαλου Ράμα και με τον Φρέντι Μπελέρη να σαπίζει στην φυλακή οποιαδήποτε συμφωνία που θα αφορά σύνδεση Αλβανίας και Ευρώπης. Ποιοι και γιατί πιέζουν ενδεχομένως την Αθήνα να υποχωρήσει έναντι του ναρκέμπορα Ράμα και της Αλβανίας που θα έπρεπε να είναι αυτό στην φυλακή και ο Μπελέρης εκτός? Γιατί η χώρα μας υποχωρεί συνεχώς δίνοντας το στίγμα μιας αδύναμης εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έτσι πιθανόν το πράσινο φως και στους αδιφάγους Τούρκους να παραμονεύουν στο Αιγαίο? Οι Γερμανοί, σύμφωνα με πληροφορίες, κρύβονται και πάλι πίσω από όλα αυτά, μαζί φυσικά με τους Αμερικανούς που στηρίζουν ένα κράτος παρία. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι τα προσχέδια περιλαμβάνουν την Αλβανία στους ευρύτερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μελλοντική συμμετοχή των Αλβανών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η Αλβανία συνεργάζεται ήδη στον τομέα της κυβερνοάμυνας και στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών προς το παρόν μόνο με τη ΣΥΠΑ λόγω παρουσίασης στο ΝΑΤΟ. Τα ερωτήματα είναι πολλά και επιζητούν σύντομα απαντήσεις, διότι η χώρα μας δεν μπορεί να επιβάλλει εδώ και χρόνια τα αυτονόητα, ακόμη και με χώρες όπως η Αλβανία και τα Σκόπια. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.